από εδώ. Έχεις συνεργασίες με ονόματα τόσο στιχουργούς, όσο και συνθέτες. Πολλοί συντελεστές στο CD. Πάρα πολλοί. Φίλοι πάνω απ' όλα και κάποιοι επώνυμοι, έτσι. Ναι. Νίκος Καρβέλας στο πρώτο κομμάτι, στο Ταχυπαλμία, στην εκτέλεση, στην επανεκτέλεση μάλλον. Ο Βασίλης ο Καράς που μου έκανε την τιμή να μου δώσει ένα ζεμπέκικο φανταστικό σε στίχους και μουσική, Βασίλη Καρά. Αυτό θα το ακούσουμε σήμερα ή όχι? Θα το ακούσουμε, άμα θέλετε, όλα μπορούμε να τα ακούσουμε. Ωραία. Ο Φίλιππος ο Νικολάου που επίσης μου έκανε την τιμή να μου δώσει την άδεια να κάνω μια επανεκτέλεση του Όταν, την οποία επανεκτέλεση, να σημειώσω εγώ, την είχα ετοιμάσει πριν από τον Νίνο, απλά το CD κυκλοφόρησε μετά από τον Νίνο. Α, έχετε και τέτοιες. Ναι, έχουμε και τέτοιες. Εντάξει. Και τέτοιες. Βέβαια, στο... η δικιά μου είναι επανεκτέλεση, του Νίνου είναι διασκευή. Δηλαδή, εγώ δεν πείραξα, να το πω έτσι. Αχ, τι διαφορά έχει διασκευή η επανεκτέλεση? Η επανεκτέλεση είναι ένα φρεσκάρισμα της πρώτης εκτέλεσης. Δηλαδή, με καινούργια παραγωγή, γραμμένη πλέον σε σύγχρονο στούντιο και με μικρή παρέμβαση στην ενορχήστρωση. Λέγεται επανεκτέλεση. Δηλαδή παραμένει ίδιο το κομμάτι. Ακριβώς. Και δεν αλλάζεις κάτι. Η διασκευή αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του κομματιού. Παραλείπεις κάποια όργανα, προσθέτεις κάποια άλλα, ενορχιστρώνεις διαφορετικά το κομμάτι. Είναι... Αγαπημένε μου φίλε Κωνσταντίνε, στιγμιαία λάθη έχεις κάνει. Γεια σου Πασχάλη, που κοιτάμε με τα στιγμιαία σου λάθη. Είναι η ατάκα. Τι πάθαμε με αυτό για τα στιγμιαία λάθη? Αυτή έτσι. Είναι η ατάκα του 2008. Η ατάκα, στιγμή, κοίταξε, ο λάθος. Όλα τα λάθη στη ζωή μας, γιατί λάθη κάνουμε όλοι, είναι στιγμία. Δεν υπάρχουν λάθη διαρκείας και λάθη στιγμία. Έτσι, όλα είναι στιγμία, γιατί μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταλαβαίνεις και λες, αμάν, αυτό δεν έπρεπε να το κάνω, έτσι. Εσύ έκανες στιγμία ο λάθος. Στιγμία ο λάθος. Κοίταξε. Εντάξει, δεν είπαμε τώρα απόλυτα σου και καλά να έχεις κάνει μωρό. Ναι. Δηλαδή, η παιδί και τέτοια, μπορεί στιγμή ο λάθος να ήταν και κάτι άλλο για πάντως, σένα. Λάθη έχουμε κάνει όλοι. Και κάποιες φορές μετανιώνουμε για τα λάθη μας και αυτά που λένε κάποιοι ότι εγώ δεν μετανιώνω για τίποτα, νομίζω ότι είναι εντελώς υποκριτικό. Είναι ανθρώπινο να μετανιώνεις για κάποιες πράξεις σου και αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω τον χρόνο, θα τις άλλαζες. Με προκαλείς. Για πες. Δηλαδή, για πες με εσύ ένα λάθος που νιώθεις ότι έχεις κάνει και που έχεις μετανιώσει γι' αυτό. Βασικά, έχω μετανιώσει για μια επαγγελματική μου επιλογή κάποια στιγμή. Δεν θέλω έτσι να είμαι πιο συγκεκριμένος, αλλά έχω μετανιώσει για κάποια επαγγελματική μου επιλογή, για μια έτσι έκβαση μιας κατάστασης όπως εξελίχθηκε αργότερα, για την οποία και δεν ήμουν προετοιμασμένος και θα ήθελα να την είχα αποφύγει, εν πάση περιπτώσει. Έκανα λάθος. Και άλλες φορές έχω κάνει λάθη. Και λάθη και στην προσωπική μου ζωή και λάθη με φίλους μου, λάθη επιλογών προσώπων που επέτρεψαν να είναι δίπλα μου ενώ δεν αξίζανε. Ενώ δεν θα έπρεπε. Ή και ο περίγυρος γύρω από έναν καλλιτέχνη είναι για μένα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, για μένα μη σου πω ότι πιστεύω ότι ο πυρήνας είναι ο περίγυρος του καλλιτέχνη. Γιατί καμιά φορά μπορεί να σε επηρεάσουν αρνητικά και εσύ να θες να κάνεις ένα βήμα μπροστά και αυτοί με τις δικές τους απόψεις, αντί να σε σμπρώχνουν στο να προχωρήσεις, να σε τραβάνε προς τα πίσω, γιατί μπορεί έτσι να τους βολεύετε τους ίδιους. Για όλα τα επαγγέλματα είναι σημαντική η αυλή, συσσαγωγικά το αυλή, έτσι. Γιατί πάντα σε οποιαδήποτε ενέργειά σου θέλεις να έχεις και μια δεύτερη γνώμη, μια δεύτερη άποψη. Απλά σε εμάς είναι πιο επικίνδυνη η αυλή, να το πω έτσι, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι υποκειμενική. Δηλαδή, σε άλλους μπορεί να αρέσει αυτό, σε άλλους να μην αρέσει, σε άλλους να αρέσει κάτι ενδιάμεσο. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να έχει και τη δικιά του άποψη. Και λες, λοιπόν, τώρα αυτό τι γίνεται, ποια ακολουθώ. Θα...